Ποια είναι όμως η σημασία σήμερα ενός γεγονότος που συνέβη πριν από 150 χρόνια? Ποια η σημασία για τη σημερινή εργαζόμενη, την άνεργη, τη νέα γυναίκα να μάθει, να διαβάσει, να γνωρίσει την ιστορία για τη δράση των γυναικών από την αστική Γαλλική Επανάσταση το 1789 μέχρι την Παρισινή Κομμούνα το 1871. Έχει λοιπόν κατά τη γνώμη μας μεγάλη σημασία, γιατί η ιστορική πείρα και τα διδάγματα από τη συγκλονιστική διαδρομή των γυναικών του Παρισιού αποτελούν πολύτιμο εφόδιο για τις σύγχρονες συνθήκες της ταξικής πάλης. Αποτελούν πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων για τις κομμουνίστριες, για τις αγωνίστριες, για κάθε νέα που βιώνει στο πετσί της όλες εκείνες τις σύγχρονες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές διακρίσεις σε κάθε τομέα της κοινωνικής ζωής. Η μελέτη της συγκεκριμένης ιστορικής περίοδου μπορεί να τροφοδοτήσει, αγαπητές φίλες και φίλοι, δημιουργικά τη σκέψη και τη στάση μας σε συνθήκες που πέφτει βαριά πάνω μας η σκιά της αντεπανάστασης και του αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων. Σε συνθήκες που προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν, ότι ο τροχός της ιστορίας της κοινωνικής εξέλιξης σταμάτησε στο καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα και πως πρέπει να αποδεχτούμε τη βαρβαρότητα την οποία ζούμε, ελπίζοντας το πολύ πολύ σε μια πιο βελτιωμένη της έκδοση. Η Ένωση ήταν η πρώτη γυναική οργάνωση στην ιστορία του γυναικείου κινήματος στη Γαλλία, η οποία, προσέξτε, ερμήνευσε την ανισότιμη θέση της γυναίκας με ταξικούς όρους, δηλαδή συνέδεσε την απελευθέρωση των γυναικών από κάθε κοινωνική διάκριση με την κατάργηση του ταξικού ανταγωνισμού. Δεν περιορίστηκε απλώς σε μια απλή διεκδίκηση διεύρυνσης των πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών, αυτό άλλωστε το κάνανε και οι αστές γυναίκες εκείνη την εποχή. Φώτιζε την ανάγκη ενότητας της εργατικής τάξης, ενότητας ανδρών και γυναικών. Ανέπτυξε τις θέσεις της για κάθε ζήτημα που αφορούσε την οικονομική και κοινωνική ζωή της γυναίκας στη βάση της ταξικής ρίζας της ανισοτιμίας της. Στο επίκεντρο των θέσεών της έβαλε τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία ως βασική προϋπόθεση για την πραγματική της χειραφέτηση. Ανάμεσα στα αιτήματα της Ένωσης για την εργασία των γυναικών ήταν και η μείωση της εργάσιμης μέρας, ώστε να εξασφαλίζεται περισσότερος ελεύθερος χρόνος και να μπορεί η γυναίκα να ξεκουράζεται, να ζει αξιοπρεπώς, να φροντίζει την οικογένειά της. Οι προτάσεις της Union βοήθησαν στο να οριστεί ελάχιστο ημερομίσθιο και να υλοποιηθεί το αίτημα για 8-ωρη εργασία για τις γυναίκες την περίοδο φυσικά της Κομμούνας. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για 150 χρόνια πριν και σήμερα παρουσιάζεται ως πρόοδος για τις γυναίκες εργατοϋπάλληλους από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από τα αστικά κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑ και άλλα, το ξεχύλωμα του εργάσιμου χρόνου, στο όνομα μάλιστα της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, επιχειρηματικοί όμιλοι καταδικάζουν την εργατοϋπάλληλο σε ωράριο και δουλειά λάστιχο, σμπαραλιάζουν την οικογενειακή προσωπική της ζωή. Η κυβέρνηση μάλιστα της Νέας Δημοκρατίας δίνει τα ρέστα της στην παραπλάνηση των εργαζόμενων γυναικών, προωθώντας ακόμη πιο αποφασιστικά αντιδραστικές ρυθμίσεις για την ευελιξία ακόμα και της άδειας τοκετού, λοχίας, μητρότητας. Πλέον θα επιδοτεί τα μονοπόλια για να φτιάχνουν χώρους δημιουργικής απασχόλησης των βρεφών και των νηπίων μέσα στις επιχειρήσεις, ώστε η εργαζόμενη μητέρα να είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο με βάση τις ανάγκες της καπιταλιστικής εργοδοσίας. Αντί για σύγχρονες δωρεάν κρατικές υποδομές και υπηρεσίες στήριξης των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αμαία, διαχρονικά οι κυβερνήσεις φορτώνουν όλα τα βάρη της γονικής μέρημνας στην οικογένεια, γιατί λογαριάζονται ως κόστος από το αστικό κράτος. Τα όποια προγράμματα για προσβάσιμες υπηρεσίες φροντίδας των παιδιών αφορούν σε έναν υποβαθμισμένο δίκτυο υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και φροντίδας τύπου νταντά της γειτονιάς. Το βασικό κίνητρο για την ανάπτυξή τους είναι το όφελος που θα έχουν οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις από την εκμετάλλευση της γυναικείας εργατικής δύναμης και όχι φυσικά οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες των παιδιών, συνολικά οι σύγχρονες ανάγκες προστασίας της οικογένειας.
Τον 21ο αιώνα όμως, πραγματικά προοδευτικό, δεν μπορεί να είναι παρά η πάλη για ένα δίκτυο κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών υγείας, προσχολικής αγωγής, ειδικής αγωγής, συμβουλευτικής γονέων και παιδιών, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και φροντίδας ηλικιωμένων. Σκεφτείτε λοιπόν ότι 1,5 αιώνα πριν, οι θέσεις της Ένωσης στηρίζονταν στην αντίληψη ότι η ανατροφή των παιδιών έπρεπε να είναι κοινωνική ευθύνη. Οι γυναίκες του Παρισιού δίνουν χαρούμενα τη ζωή τους στα οδοφράγματα και στον τόπο της εκτέλεσης. Τι αποδεικνύει αυτό? Τίποτα άλλο εκτός από το ότι ο δαίμονας της κομμούνας τις μετέτρεψε σε μέγερες και εκάτες, έγραφε ο Μάρξ, που αποδεικνύει τελικά πως η ίδια η ζωή σε συγκεκριμένες συνθήκες φτιάχνει πιο μαζικά ηρωίδες και ήρωες που αψηφούν τις κακουχίες, ακόμη και τον ίδιο το θάνατο. Πιάνοντας λοιπόν το κόκκινο νήμα από τα χέρια των γυναικών, των περασμένων αιώνων, που επανάσταση ξέρουν να τραγουδούν, συνεχίζουμε. Με πράξεις γράφεται το ποίημα των καιρών, λέει ο ποιητής. Το ποίημα του αιώνα μας θα το γράψουμε εμείς. Πρέπει να ευχηθούμε να τελειώσει ο παλιός κόσμος. Θέλουμε να είμαστε ελεύθερες. Και δεν είναι μόνο η Γαλλία που ξεσηκώνεται. Όλοι οι πολιτισμένοι λαοί έχουν τα μάτια τους στο Παρίσι, περιμένοντας τον θρίαμβό μας, ώστε όταν έρθει η σειρά τους να απελευθερωθούν. Με αυτά τα λόγια, οι επαναστάτριες της Παρισινής Κομμούνας, έτοιμες να δώσουν και τη ζωή τους για το βασίλειο της εργασίας και της ισότητας, κάλεσαν τις γυναίκες να οργανώσουν επιτροπές για την άμυνα της πόλης σε κάθε διαμέρισμα. Σπορά της ένταξης των γυναικών στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες αποτέλεσε η Γαλλική Αστική Επανάσταση, όπου συμμετείχαν όχι μόνο μικροαστές και γυναίκες χωρικών, αλλά και εργάτριες, πλήστρες, ανθοπόλυσες, ράφτρες και άλλα. Τη Ζαν Μαρή τα χέρια είναι γεροφτιαγμένα, μαυρισμένα από το καλοκαίρι. Χέρια χλωμά, σαν πεθαμένα. Το χρώμα αυτό, το σκοτεινό, πώς πήρε τέτοιο χέρι? Στις λίμνες μήπως πλένοντας του αισθησιασμού, το πρόσωπο αγγίζοντας γεμάτου φεγγαριού, που κύλησε στην αγκαλιά του ήρεμου νερού. Τη ζέστη τάχα ρούφηξε βάρβαρου ουρανού, στη λυπημένη μοναξιά κάποιου μεσημεριού. Κι έκαψε με τη θέρμη του τα χέρια τα γερά, ακουμπισμένα ήσυχα σε γόνατα κομψά. Τι χέρια τάχα να είναι αυτά? Χέρια που επανάσταση ξέρουν να τραγουδούν, της παρηγοριάς τις προσευχές δεν κάθονται να πουν. Απ' το λαιμό αν θέλουνε μπορούν να σας αρπάξουν, εσάς αριστοκράτησες, ευγενικές αστές. Τα τρυφερά τα άκρα σας, λευκά και βυσσινιά, να τα συνθλίψουν μόνο μιας, σαν τα ξερά κλαδιά, με τούτες τις παλάμες τους, τις τόσο δυνατές. Η καστανή η λάμψη σας, χέρια αγαπημένα, τα θώα πρόβατα τραβά, στα δάχτυλά σας τα καρικευμένα. Ρουμπίνι αφήνει ο ήλιος όταν τα κοιτά. Η λαϊκή καταγωγή τα κυλιδώνει, το καφετί τους χρώμα αμαρτωλό. Λεκέ από το χθες ζητάει να θυμίσει. Όπως όμως περήφανος επαναστάτης δεν υπάρχει που αυτά τα χέρια δεν λαχταράει να φιλήσει. Υπέροχα τα χέρια τούτα, χάρισμα ενός ήλιου με αγάπη φορτωμένου, πάνω στον μπρούτζινο των όπλων χρώμα του Παρισιού του επαναστατημένου. Estou.
θα γυρίσω ξανά. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 30% των βιομηχανικών εργατών. Οι εργάτριες, στη συντριπτική πλειονότητά τους, ήταν συγκεντρωμένες κυρίως στις βιομηχανίες σηματισμού και παρασκευής υφασμάτων. Η Ζηλή Ντομπιέ, στο έργο της «Η φτωχή γυναίκα των 19ου αιώνα», περιγράφει τις άθλιες συνθήκες εργασίας και ζωής των εργατριών της εποχής της, που συχνά έσπρωχναν τη γυναίκα στην πορνεία, προκειμένου να επιβιώσει. Ο ανεπαρκής μισθός της εργάτριας της πόλης κάποιες φορές την οδηγεί, ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας περίοδου βιομηχανικής ευημερίας, στο να πουλήσει το σώμα της για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Αυτό αποκαλείται το 5ο τέταρτο της μέρας. Κατά τη διάρκεια περίοδων ανεργίας, αυτό το είδος δουλειάς γεμίζει όλη την ημέρα. Σε πολλές πόλεις, οι γυναίκες στερούνταν κάθε μέσο διαβίωσης. Βούρτσισε το σακάκι. Βούρτσισε το δυο φορές. Όταν το βούρτσισμα τελειώσεις, μένει μια πατσαβούρα καθαρή. Μαγείρευε όλο φροντίδα. Μη λυπηθείς κανένα κόπο. Σαν κι η δεκάρα λείπει, σκέτο νεράκι είναι η σούπα. Δούλευε. Δούλευε ακόμα πιο πολύ. Κάνε οικονομία. Μοίραζε τα πιο καλά. Λογάριαζε. Λογάριαζε με ακρίβεια. Σαν κι η δεκάρα λείπει. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Ό,τι πάντα κι αν κάνεις, ποτέ αρκετό δεν θα είναι. Η κατάστασή σου είναι άσκημη. Κι ακόμα πιο άσκημη θα γίνει. Δεν πάει έτσι άλλο πια. Αλλά η διέξοδος ποια είναι. Σαν κι η δεκάρα λείπει, καμιά δουλειά δεν είναι αρκετή. Το ζήτημα για το κρέας που σας λείπει στην κουζίνα δεν πρόκειται μες στην κουζίνα να κρυθεί. Ό,τι κι αν κάνετε, ποτέ αρκετό δεν θα είναι. Η κατάστασή σας είναι άσκημη και ακόμη πιο άσκημη θα γίνει. Δεν πάει έτσι άλλο πια, αλλά η διέξοδος ποια είναι. Τις γης της